Δεν απαντώ σε αυτούς που δεν εκπροσωπούν κάποιο θεσμικό φορέα, δήλωσε ο Δήμαρχος της πόλης του Μεσολογγίου Γιάννης Αναγνωστόπουλος, στα όσα το απάντησε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Γιάννης Στέγας. Ο κύριος Στέγας εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του, δεν εκπροσωπεί κανέναν πολιτικό σχηματισμό, δεν εκπροσωπεί καθόλου την τοπική κοινωνία και 3,5 χρόνια είναι απόν από την πόλη. Από ένα από τα δρόμενα της πόλης. Κανένα άλλο σχόλιο. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε και στα έργα που θα αρχίσουν να υλοποιούνται στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα στη διαμόρφωση του τρικούπιου πολιτιστικού κέντρου, στη διάνοιξη ενός δρόμου προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, στην πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας της πόλης. Αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου και για την οδοποιία που θα ξεκινήσει ύψους 200.000 ευρώ, ενώ όπως είπε θα συνεχιστούν οι αναπλάσεις τόσο στο Μεσολόγγι όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα. Μάλιστα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα κατατεθεί και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2010, ενώ το επόμενο βήμα της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία της λαϊκής αγοράς. Αυτή τη στιγμή, για να ακούνε και αυτοί που είναι απόδειξη από την πόλη, οι άνθρωποι της καφετέρας συγκεκριμένης, αυτή τη στιγμή υλοποιείται έργο στο Τρικούπιο, ανάπλωση του χώρου στο Τρικούπιο, δίνουμε καινούργιο δρόμο δίωδο εξόδου δεξιά της πόλης, τον Άβλακα, ύψους 150.000 ευρώ. Φτιάνουμε αυτή τη στιγμή τον πεζόδρομο. Ξεκινάει η πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας Μπότσαρη μέχρι τα Γκούντις. Γίνονται πλατείες, γίνονται πεζοδρομήσεις στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, της Αγίας Παρασκευής. Υλοποιείται η οδοποία 200.000 ευρώ και επιμέρους έργα σε πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις περιοχών και χώρους πρασίνου. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε και το τεχνικό πρόγραμμα της καινούργιας χρονιάς, όπου, για να ενημερώνω τον κύριο Στέγας που είναι απόν από την πόλη, ότι αυτή τη στιγμή καταθέσαμε μελέτη και πρόγραμμα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα διαρροών στη ΔΕΙΑΜ. Είναι στο Επεχοδέ και είναι σε πολύ καλό δρόμο σε επικοινωνία που είχα χθες και με τους αρμόδιους του Υπουργείου. Με άλλα λόγια, θα υπάρξει λύση στο θέμα αυτό? Βεβαίως, θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα αυτό. Είναι έργο 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την πόλη μας.